δεν πάνε όλοι οι διακοπές τον Αύγουστο. Να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και τον Αύγουστο. Περίμεναν με τρόμο τη στιγμή που οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα έκλειναν για τις καλοκαιρινές διακοπές και θα έρχονταν αντιμέτωποι με ένα πραγματικό πονοκέφαλο. Πού θα άφηναν τα παιδιά τους. Δεν πάνε όλοι οι διακοπές τον Αύγουστο. Να έχουν και μια υποστήριξη οι γονείς, τουλάχιστον οι μανάδες και από το κράτος. Την απάντηση έρχεται να δώσει ο Δήμος Ηρακλείου, που για πρώτη φορά κρατά ανοιχτά κάποια τμήματα σε παιδικούς σταθμούς, βγάζοντας από το αδιέξοδο τους αμέτρητους γονείς για τους οποίους ο Αύγουστος δεν είναι μήνας διακοπών, αλλά εργασίας. Ειδικά στο Ηράκλειο, που είναι μια πόλη που ζει από τον τουρισμό και δουλεύει το καλοκαίρι και τον Αύγουστο ιδιαιτέρως. Νομίζω ότι θα είναι μια ελάφρυση. Δεν ξέρω αν θα την έχω και του χρόνου αυτή τη δυνατότητα. Θέλω να το ελπίζω. Συμβασιούχοι εργαζόμενοι που δεν δικαιούνται θερινή άδεια έδωσαν τη συγκατάθεσή τους στην ιδέα της κυρίας Κόκορη να δώσουν διέξοδο στους εργαζόμενους γονείς. Ήδη υπάρχει μια πρώτη καταγραφή ενδιαφέροντος, ενώ από την 21η Μαΐου θα γίνονται και οι σχετικές αιτήσεις χωρίς δικαιολογητικά, αφού πρόκειται για νήπια που ήδη φιλοξενούνται σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Εξαρτάται βέβαια και από τον αριθμό των παιδιών που θα συγκεντρώσουμε, για το πόσους παιδικούς σταθμούς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Όλα καλά νομίζω. Ευχάριστο. Γιατί θα ικανοποιήσουν τις μητέρες. Με την εργασία σε κρίση για αρκετούς γονείς, ο Αύγουστος έμοιαζε ένας πραγματικός πονοκέφαλος. Η απόφαση του Δήμου μοιάζει για όλους αυτούς ένα δώρο ανέλπιστο. Ο αριθμός των αιτήσεων θα κρίνει και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν για τον Αύγουστο σε συγκεκριμένους παιδικούς σταθμούς της πόλης. Υπάρχει δε αισιοδοξία πως αν όχι όλοι, οι περισσότεροι θα εξυπηρετηθούν. Νομίζω ότι θα καταφέρω ένα μεγάλο αριθμό, ίσως και το σύνολο, δεν ξέρω, ευελπιστώ. Και οι γυναίκες, και μακάρι να δουλεύουν ο κόσμος και να έχουν και αυτή τη βοήθεια των παιδιών τους, γιατί κάτι καλύτερο πρέπει. Να βοηθήσουν. Θεωρείται βέβαιο πως ο μεγαλύτερος όγκος αιτήσεων θα προέρχεται από εργαζόμενους γονείς στο χώρο του τουρισμού. Όχι μόνο, ωστόσο, αφού στο χώρο της εργασίας γενικότερα έχουν έρθει τα πάνω κάτω και πλέον τύχη είναι να εργάζεσαι, ακόμη και αν ο Αύγουστος σε βρίσκει να σιγοψύνεσαι μέσα στην πόλη.